Κοιδού σήμερα εις το μέσο των ιερών ναών, υψωμένος ο σταυρός του Σωτήρου Χριστού, αδελφοί μου, Κυριακή βλέπετε τη σταυροποσκυνήσεως, οδεύομαι από τα κόστος το Άγιο Πάσχα. Και η Εκκλησία μας, μας καλεί να προσκυνήσουμε το παυσεβάσμιο και περίπνοο ξύλο του σταυρού, για να πάρουμε δύναμη στον πνευματικό μας αγώνα. Γι' αυτό προβάλλει η Εκκλησία μας που τίμει ο Σταυρός σήμερα. Ο αγώνας αυτός είναι εξαιρετικά δύσκολος, ο πνευματικός αγώνας, και ξέρουν οι πατέρες της Εκκλησίας από τον πόλεμο που κάνει ο διάβολος, ο μισόκαλος, ο εχθρός, εναντίον των επιθυμητών της τελειότητος των πνευματικών αγωνιστών. Γι' αυτό και προβάλλει, επαναλαμβάνω, η Εκκλησία μας του Τίμιου Σταυρού, τον θρόνο της Χάριτος του Θεού, πάνω στον οποίο άκρωσε τα παράγια και πανσεβάσμια γέρια του Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και αγκάλιασε το ανθρώπινο γένος και άφησε το αίμα του να στάξει το παράγιο αίμα του πάνω εις το κρανίο του Αδάμ, της ανθρωπότητος δηλαδή την κεφαλή, και να την λυτρώσει εκ των μυρίων κακών και αμαρτιών. Γι' αυτό και βλέπετε να γράφουμε πλάκης κάτω από τον εσταυρωμένο. Αυτός της αμαρτίας ημών φέρει και περί ημών οδυνάται. Ο ιερός ευαγγελιστής διασώζει σήμερα τα λόγια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ακούσαμε το πρωί το ιερό Ευαγγέλιο στους ιερούς ναούς. Θυμάστε τι είπε ο Ιησούς Χριστός σε εκείνους που θέλουν να τον ακολουθήσουν. Την πρώτη φορά που βρήκε τους μαθητάς του στη λίμνη της Γενισαρέτ, τους είπε «Δεύτε πίσω». Θα έλεγε κανείς, τους μίλησε επιτακτικά. «Ελάτε κοντά μου και ποιήσω ημάς αλληλείς ανθρώπων». Τώρα μιλάει διαφορετικά. Τους βάλει πιο δύσκολα. Τώρα είναι τα δύσκολα. Όχι τότε που τους υπεράτε κοντά μου. Τώρα δοκιμάζεται η αντοχή τους κοντά στον Ιησού Χριστό. Και η δική μας αντοχή έτσι δοκιμάζεται κοντά στον Ιησού Χριστό. «Ως της θέλει ο πίσω μου ευθύν, απαρνησάς το εαυτό μου και αράτω τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί το μη». Όποιος θέλει να έρθει κοντά μου, ας έρθει. Αλλά πρέπει να πάρει το σταυρό στον νόμο του, να αρνηθεί τον εαυτό του και να με ακολουθήσει. Έρχεται λοιπόν αυτός ο λόγος του Κυρίου σε μια εποχή που ο άνθρωπος έχει απολυτοποιήσει τη λογική, θέλει τα δικαιώματά του και θέλει να κάνει το θέλημά του. Επαναλαμβάνω τα τρία αυτά πράγματα. Νομίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα με το μυαλό μας, δηλαδή, γιατί είμαστε παντογνώστες. Απολυτοποιήσαμε τη λογική μας. Δεύτερον, πιστεύουμε ότι έχουμε μόνο δικαιώματα και επιθυμούμε να κάνουμε πάντοτε το θέλημά μας. Έρχεται λοιπόν αυτός ο λόγος του Κυρίου και λέει: «Αν θέλεις να ζήσεις κοντά μου, αν θέλεις να φτάσεις στο Γολγοθά για να ζήσεις την Ανάσταση, θα αρνηθείς τον εαυτό σου». Έλεγε και το πρωί στον Άγιον Ανδρέα: «Κοιτάξτε το σταυρό απέναντι που είμαστε εμείς και ανάμεσά μας γίνονται κάποιες παρεμβολές. Προσπαθούμε να πλησιάσουμε στο σταυρό. Κάτι μας εμποδίζει. Μα φτάνουμε το να σπαζόμαστε, μα δεν φτάνει αυτό. Δεν φτάνει να ασπαστείς μόνο το σταυρό, πρέπει να τον κάνεις υπόθεση της εσωτερικής βιωματικής πορείας και ζωής σου. Να γίνεις και εσύ ο εσταυρωμένος. Ποιος εμποδίζει? Ο εαυτός σου, ο εαυτός μου και ο κόσμος. Αυτά τα δυο μεγέθη έχουν με
μεγάλη εκπληκτική δύναμη. Ο εαυτός σου σου λέει, μην αρνηθείς τα δικαιώματά σου, ακούσατε προηγουμένως τι είπαμε. Κάνε το θέλημά σου. Ανόητος είσαι να σε κάνουν οι άλλοι ό,τι θέλουν. Η υπακοή κυρίως στο θέλημα του Θεού είναι μεγάλο πράγμα. Γι' αυτό και οι πατέρες της Εκκλησίας μακαρίζουν εκείνους που υπακούν. Ένας μοναχός παραδείγματος χάρη είναι πολύ εύκολο να κάθεται μόνος του όταν δεν έχει φτάσει σε μέτρα τελειότητος. Αλλά είναι δύσκολο να είναι μέσα εις το κοινόβιο, μέσα εις το μοναστήρι. Γιατί? Γιατί πρέπει να θάψει τον εαυτό του, να θάψει το θέλημά του, να συνυπάρξει με τους άλλους. Ένα πρόγυνο είναι πολύ δύσκολο να μπορέσει σήμερα, όπως ζούμε στον κόσμο, να σταθεί στα πόδια του αν δεν αρνηθεί ο ένας τον εαυτό του για τον άλλο. Αυτό λέει ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός ή της άλλης. Πρέπει για να επιτύχεις τη ζωή σου, για να φτάσεις στην Ανάσταση, να αρνηθείς τον εαυτό σου. Και το άλλο μέγεθος, ο κόσμος, έρχεται με την ομορφιά του, εντός εισαγωγικών, την ψεύτη και την πλάτη και σου λέει, εγώ είμαι εδώ, ας το σταυρώ. Αυτά είναι δύσκολα πράγματα. Παλιά στο σχολείο, δεν τα κάνουν τώρα, γι' αυτό τα παιδιά δεν ξέρουν από αγώνα πνευματικό. Βρέθηκε, λέει, το παιδί μπροστά σε δύο δρόμους, ο Ηρακλής, στον δρόμο της αρετής και στον δρόμο της κακίας. Και του λέει η κακία, κοίταξε, ωραίος δρόμος, γεμάτος λουλούδια, χαλιά, ξέρω εγώ, όλα εύκολα. Η άλλη αρετή του λέει, κοίταξε αυτό το δρόμο, είναι δύσκολος. Έχει αγκάθια, έχει πέτρες, έχει λάσπες, έχει. Ποιο θα ακολουθήσεις? Αν θα ακολουθήσεις αυτό το δρόμο, το στρωμένο με τα ψεύτικα λουλούδια, τα πλαστικά, τα ψεύτικα, που δεν έχουν καμία αξία, που δεν έχουν υπόσταση και ουσία. Ναι, με πρόσκαιρη χαρά θα έχεις, αλλά στο κρεμό θα πας. Και είναι επιβεβαιωμένο αυτό. Είναι με μαρτυρημένο ιστορικός. Με μαθηματική ακρίβεια, ο εύκολος δρόμος, η εύκολη ζωή, η απατηλή ζωή, η πλάνα και ψεύτρα ζωή οδηγεί στην απώλεια. Αλλά ο δρόμος της αρετής που είναι δύσκολος οδηγεί στην αγιότητα. Μπορεί να πέσεις, να σκοντάψεις, αλλά δεν θα πω τι λένε οι Άγιοι γι' αυτό, θα πω τι λέει ένας ποιητής, ο Κάλλος. Και ανέπεσε ο πτεωθής, από ψηλά έπεσε. Αυτός που πετάει, αν πέσει, θα πέσει από ψηλά. Οι πατέρες της Εκκλησίας προχωρούν παρακάτω, παραπέρα και λένε, είναι φυσικό να πέσεις στον δρόμο όταν αγωνίζεσαι. Το αφύσικο είναι να μείνεις στο πτώμα σου. Είναι φυσικό να σκοντάψεις, αλλά πρέπει να σηκωθείς. Άμα στον δρόμο πέσεις μέσα σε μια ανακούφα, θα μείνεις εκεί πεσμένος, θα φωνάξεις αν δεν μπορείς μόνος σου να έρθει βοήθεια, να σε σηκώσει. Και εδώ η βοήθεια υπάρχει, ο Ιησούς Χριστός, συγκοιταζόμενος και συνανιστάμενος. Είναι μαζί μας, είναι δίπλα μας, μαζί μας κοιμάται και αναστέλλεται και ξυπνάει. Να λοιπόν, γιατί η Εκκλησία μας προβάλλει τον Τίμιον Σταυρό. Αλλά ας προχωρήσουμε και λίγο πιο πέρα. Πολλοί άνθρωποι, σηκώνοντας το σταυρό στη ζωή τους, προχωρούν αυτό το βηματισμό των Αγίων. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος έρχεται με λόγους παραμυθίας να μας πει ότι προχωρήστε οι εσταυρωμένοι σε μια ιεράδη
και καταλήγει εις την Ανάσταση. Δεν διαβάζω τα έχω γραμμένα τα λόγια του Ιερού και σωστό μου εδώ εις το χαρτί, αλλά δεν θέλω να σας κουράσω, είναι ωραία τα λόγια των Αγίων. Και θα πρέπει κάποτε να διαβάσουμε τους λόγους των Αγίων και κομμάτια να μαθαίνουμε απ' έξω από τους λόγους τους. Είναι χρυσάφι. Δεν υπάρχουν ωραιότερα κείμενα. Μνημεία λόγου και χάρη του Θεού είναι. Αλλά ας προχωρήσουμε. Με απλά λόγια ο Άγιος σημειώνει μερικά πράγματα. Τα μεταφέρω στην αγάπη σας πολύ απλά. Σταυρός λέγει είναι τα βάσανα και οι δυσκολίες της ζωής. Είναι ο πόνος ο ανθρώπινος, η ανέχεια, η μοναξιά. Η έξοδος ακόμα από λάκης του ανθρώπου όταν δεν είναι έτοιμος από τον κόσμο αυτό. Την ώρα εκείνη ζητάς ανθρώπινη βοήθεια. Λέγει ο Άγιος, σοφά σκεπτόμενος, δύο πράγματα. Αν την πάρεις τη βοήθεια, θα είναι λίγη. Και αν δεν την πάρεις, θα απογοητευτείς. Μου έρχεται στο μυαλό τώρα η ώρα της εξόδου της ψυχής μας από τον κόσμο αυτό, λέγει ένα τροπάριο. Ήμι, η οταγόνα έχει η ψυχή, χωρισμένη εκ του σώματος. Το καταλαβαίνετε, δεν το έπαινε. Ήμι, αλίμονο. Πόσα τα κρύει τότε και ού υπάρχει ο ελαιόν αυτή. Προς τους αγγέλους τα όματα ρέπουσα άπαρτα καθηκετεύει. Προς τους ανθρώπους τα σκύρα σκεκτήνουσα ού πέφτει τον βοηθούντα. Γι' αυτό λοιπόν μην απογοητευτείς λέγει ο Άγιος τίνοντας τα χέρια είτε στους ανθρώπους είτε ακόμα και εις τους αγγέλους. Ύψωσε τα μάτια σου στον εσταυρωμένο. Ένα άλλο ωραίο τροπάριο για αυτή την εσκάτη ώρα που σηκώνει ο άνθρωπος ένα μεγάλο σταυρό που εξέρχεται του κόσμου τούτου προς την Παναγία. Λέγει η ψυχή, ήδη παρθένε συγχωραγών. Βλέπε Παναγία που σηκώνω ένα μεγάλο σταυρό, φεύγω από τον κόσμο αυτό. Δες τα μάτια σου και σπραχνίσουμε και έλα να με βοηθήσεις. Ύψωσε τα μάτια σου, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος στο Θεό. Δεύτερον, σταυρός είναι να υπακούεις, λέει στο Θεό και να τον ευχαριστείς για τα δύσκολα. Γιατί ενεργεί παιδαγωγικά. Μέτρησε το σταυρό που σου έβαλε στον ώμο σου. Ξέρει εκείνος τι κάνει. Θυμάστε, το έχουμε πει και άλλη φορά, ένα ωραίο έτσι κείμενο που έχουν γράψει, έχει γράψει κάποιος ευσεβής για να διδάξει πολύ τους ανθρώπους. Παραπονέθηκε κάποιος στο Θεό γιατί του έβαλε μεγάλο σταυρό και λέει Κύριε, βλέπεις ο γείτονάς μου ο Γιάννης έχει μικρότερο σταυρό από μένα. Ο άλλος, ο Γιώργης παρακάτω και εκείνος είναι ο σταυρός του μικρότερο. Σε μένα γιατί μου έβαλες τόσο βαρύ φορτίο. Και είδε ένα όραμα, βρέθηκε μέσα σε ένα χώρο, σε ένα δωμάτιο. Άγγελος το πήρε από το χέρι και του λέει έβαλε το παραπονέθηκε στον Κύριο και σου έβαλε βαρύ σταυρό. Βλέπεις αυτός ο σταυρός είναι του τάδε γειτονά σου, πάρε αυτό αν θες. Πάει το δοκιμάσαι, αν λέει με κόβει λίγο στην πλάτη εδώ με χτυπάει, δεν μπορώ. Πάρε τον άλλο, λέει, είναι του άλλου γνωστού σου. Πάει και σε εκείνον, αυτός έχει μακρύ ξύλο και ακουπάει κάτω και δεν μπορεί να με βοηθήσει να προχωρήσω. Αφού πήρε όλους τους σταυρούς που ήταν στυλωμένοι στον τοίχο, έφτασε στο δικό του. Αυτός που ταιριάζει, είπε. Όλοι οι άλλοι δεν κάνουν για τον όνομα τον δικό μου, αδελφοί μου. Ο Ιησούς Χριστός, παιδαγωγικά, ο Κύριος μας, παιδαγωγικά ενεργεί για τα παιδιά του, γιατί πολύ μας αγαπάει. Σταυρός είναι, λέγει πάλι ο Ιερός Χριστός,
να μην υπολογίζεις τους επαίρους του κόσμου. Ο κόσμος να είναι νεκρός για σένα. Είπα προηγουμένως ότι ο κόσμος στέκεται ανάμεσα στην ψυχή και στο σταυρό και έχει μια ερωτική δύναμη. Ο Άγιος Μακάριος δέχτηκε την επίσκεψη ενός νέου και του λέει ο νέος, θέλω να φτάσω στο Θεό, αλλά ο κόσμος δεν με αφήνει. Με άλλα λόγια, αυτό που λέμε εμείς σήμερα, θέλω να γιάσω, αλλά δεν με αφήνει ο κόσμος. Έτσι δεν λέμε. Μα εγώ παππούλι θέλω να γιάσω, αλλά αυτός ο κόσμος δεν με αφήνει. Αυτό είναι μια δικαιολογία. Ή όπως λέμε, να πάω στην εκκλησία, αλλά εγώ είμαι τόσο αμαρτωλός, θα πέσουν οι εικόνες. Αυτά είναι παγίδες του διαβόλου. Ο Άγιος Μακάριος του είπε, πήγαινε στο κημητήριο που είναι παρακάτω και θα κάτσεις απέναντι στους τάφους και θα λες λόγια κακά, προσβλητικά προς τους κεκοιμημένους. Επήγε το παιδί με βαριά καρδιά, γιατί γνώριζε ότι οι νεκροί δεν μιλάνε. Γυρίζει και του λέει, πήγα, έκανα ό,τι μου είπες, δεν μου είπαν τίποτε. Λέει, δεν τα έκανες καλά, θα ξαναπάς και τώρα θα τους λες άσχημα πράγματα, θα τους βρίζεις, θα τους μαλώνεις, θα δεις να σου απαντήσουν. Πάλι με βαριά καρδιά, ας πάρω, λέει. Γυρίζει πάλι και του λέει, παππούλη, τι λες, αφού δεν μιλάνε. Γι' αυτό σε έστειλα, λέει, να καταλάβεις ότι ο κόσμος πρέπει να είναι νεκρός για σένα και να μην μιλάει στα αυτιά σου. Καλός σου λέει, μη στα αυτιά σου, μην τα ακούς. Κακός σου λέει, μην τα ακούς. Αν θες να φτάσεις στην Ανάσταση. Πώς μας διδάσκουν μέσα από το γεροντικό. Διαβάζουμε τόσα βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά βιβλία και ή δεν διαβάζουμε κιόλας καθόλου τώρα γιατί βλέπουμε μόνο και τι βλέπουμε δεν θα επεκταθώ εδώ γιατί θα σας κουράσω. Ας παίρνουμε λοιπόν κάποια ωραία βιβλία το γεροντικό. Το έχουμε ξεχάσει και εμείς οι ιερείς και οι καλόγεροι και όλοι. Να το επαναφέρουμε λοιπόν και να το διαβάσουμε κάθε μέρα. Διαβάστε μια σελίδα από την Αγία Γραφή, από το γεροντικό. Αυτό που είπα τώρα με τον Άγιο Μακάριο είναι από το γεροντικό παρμένο που μας ωφελεί πολύ. Σταυρός, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος παρακάτω, είναι να αντιστέκεσαι στην αμαρτία. Να σταυρώνεις τον ίδιο σου τον εαυτό. Είναι πόνος μεγάλος. Υπάρχει μια ωραία παράσταση στις μονές του Αγίου όμως και σε άλλα μοναστήρια. Όταν μπαίνουν στη λυκή στον Άκτισα, οι μοναχοί βλέπουν ένα σταυρό και πάνω ένα μοναχό εσταυρωμένο. Κάθεται λοιπόν απαθής ο μοναχός και οι δαίμονες από εδώ και από εκεί εξαπολύουν βέλη και τόξα και ενώ το χτυπάνε, άλλο στο πρόσωπο, άλλο στο στήθος, άλλο στα χέρια, άλλο στα πόδια, εκείνος μένει ατάραχος. Και αυτό πολύ μας διδάσκει η αγιογραφία της Εκκλησίας μας. Περνάει μηνύματα μεγάλα και σωστικά σωτήρια. Σταυρός είναι να αγαπάς, συνεχίζει ο Ιερός Χρυσόστομος και να συγχωρείς τους εχθρούς σου. Και πάνω από το σταυρό που σε κάρφωσαν εκείνοι, ακούστε αυτό είναι πολύ ωραίο. Σε κάρφωσαν λέει στο σταυρό κάποιοι, με τον λογισμό τους, με τη γλώσσα τους, με τη σύγχρονη τους, με την κακία τους, με την καρδία τους, την πονηρά. Εσύ πάνω από αυτό το σταυρό να τους λέγεις, ευλογημένοι οι όντες όργανα της δικαιοσύνης και του ελέους του Θεού, ευλογημένοι από του νυν και έως του αιώνος. Πήγε κάποιος να εξομολογηθεί κάποια μέρα σε έναν ιερέα. Του λέει, ένα το άλλο και λοιπά, αυτά είναι σε ένα σημείο, λέει, ξέρεις έχω κάτι με τον άδε άνθρωπο. Λέει ο ιερέας, θα πας να συγχωρεθείς μαζί μου. Ό,τι και να μου πεις, θα το κάνω. Αυτό δεν πρόκειται να το κάνω. Εγώ να τον συγχωρέσω, αυτό δεν γίνεται.
Αυτός έκανε εκείνο, έκανε το άλλο. Έτρωσε, επλήγωσε την αξιοπρέπειά μου. Και ο παπάς του είπε, κοίταξε τον εσταυρωμένο, πόσο πληγώθηκε η αξιοπρέπειά μου. Τι έπαθε. Τον έφτιαξαν, τον εκπλέβασαν, του έδωσε αγάπητος, του έδωσαν αγάπητο στεφάνι να φορέσει, χραμίδα, ένα καλά του στο χέρι, του έκαναν τόσα τον στάθμωσαν. Κατέβηκε με το σταυρό. Εσύ θες να κατέβεις από το σταυρό. Πώς θα πας λοιπόν στο παράδεισο. Κατέβηκε ο Χριστός από το σταυρό. Αν κατέβαινε από το σταυρό, δεν θα ζούσαμε την Ανάσταση. Η Μεγάλη Παρασκευή θα ήταν η τελευταία ημέρα της ζωής και της ελπίδος των Αγίων Αποστόλων, γιατί δεν θα φτάναμε ποτέ στην Ανάσταση. Και λέγει άλλους λόγους ωραίος ο Άγιος. Είσαι προετοιμασμένος, λέγει, να θεραπευτείς σωματικά και να πεις ένα σωρό φάρμακα που είναι πικρά. Λέει ο γιατρός, θα πεις τόσα κάποια το πρωί για την πίεση, τόσα κάποια το μεσημέρι, τόσα κάποια το βράδυ. Είναι γύριο. Όλοι τα πίνουν. Γιατί αν δεν τα πίνουν, καλά δεν θα γίνουν. Και ενώ τα υπομένεις αυτά, λέγει, αγωγίστος και εις αυστηρωτά την δίαιτα μπαίνεις για να μην οδηγηθείς στο θάνατο, τα φάρμακα της ψυχής δεν τα θέλεις και δεν κάνεις υπακοή εις τον Θεό. Το να είσαι απλωμένος επάνω σε ένα σταυρό, λέει, είναι η ωραιότερα ανάπαση. Τι ωραία λόγια που λένε οι πατέρες της Εκκλησίας. Σταυρός, λέει, παρακάτω, είναι το να υπομένεις τον μαρτυρικό θάνατο για την αγάπη του Χριστού. Όταν σου δίνουν ένα πικρό ποτήρι, συνεχίζει, να μην κοιτάς τα χέρια εκείνων που στο δίνουν, αλλά να κοιτάς το σταυρό του Χριστού και θα λέγεις, το ποτήριο που μου δίνει ο πατήρ, που μη πήρω αυτό, ότι έλεγε ο Ιησούς Χριστός την ώρα της δοκιμασίας εις τον κήπο των ελαιών. Αδελφοί μου, είναι σήμερα η μέρα της σταυροπροσκυνήσεως. Στο μέσο βρισκόμαστε της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η Εκκλησία στηρίζεται στο σταυρό. Η ζωή μας στηρίζεται στο σταυρό του Χριστού. Η πορεία μας είναι σταυρωμένη. Ο δρόμος μας είναι σταυροαναστάσιμος. Αν δεν περάσουμε από το σταυρό, στην Ανάσταση δεν φτάνουμε. Έχετε δει το Ευαγγέλιο, αλλά δεν έχουμε εμβαθύνει στην παράσταση που έχει στην προσκυνή όψη, αλλά και στην άλλη παράσταση που έχει πίσω. Η πρώτη παράσταση έχει, φέρτε με ένα Ευαγγέλιο, πάτε το Ευαγγέλιο από την Αγία Τράπεζα, να δείξω στον κόσμο κάτι. Το Ευαγγέλιο λοιπόν στην προσκυνή όψη έχει τη Σταύρωση εδώ, το έχετε προσέξει. Και πίσω έχει την Ανάσταση. Όλη την εβδομάδα, από σήμερα δηλαδή το βράδυ μέχρι το Σάββατο, το απόγευμα, το Ευαγγέλιο είναι πάνω στην Αγία Τράπεζα με την όψη της Σταύρωσης. Το Σάββατο το απόγευμα, μετά την 9η ώρα, όταν αρχίζει ο εσπερινός, γυρίζει ο ιερέας του Ευαγγέλιο πάνω στην Αγία Τράπεζα με την όψη της Ανάστασης. Τι σημαίνει αυτό. Πρώτα ασπαζόμαστε το Σταυρό και μετά ζούμε την Ανάσταση. Και την Κυριακή, διαβάζοντας ο ιερέας του Εωθυνών Ευαγγέλιο, είναι πρωί, οι περισσότεροι δεν πάνε στην Εκκλησία, δεν το ακούνε. Βγαίνει ο ιερέας όταν ψάχνει οι ψάρτες τον 50ο ψαλμό που λέγεται και ψαλμός της μετανοίας των Αγίων.
θυμάστε που τον έκαψε γιατί έπεσε σε ένα μεγάλο αμάρτημα. Άλλο σταυρό και εκείνο. Αλλά με το σταυρό. Και στην Παλαιά Διαθήκη εικονίζεται ο σταυρό. Θα τα πούμε άλλη ώρα αυτά μέσα από πολλά γεγονότα. Βγαίνει λοιπόν ο ιερέας κρατώντας το Ευαγγέλιο με την όψη της Ανάστασης. Κυριακή είναι, Αναστάσιμη ημέρα. Ασπάζεται ο κόσμος και το αφήνει στο προσκυνητάρι. Οι εμείς μας δεν το αφήνουν. Λέω θα το αφήνετε εκεί. Αυτή είναι η τάξη της Εκκλησίας. Όποιος μπαίνει, μάνα, φιλόστρωε και Εκκλησία. Κανονικά πρέπει να μπορούσα να πάμε μέσα. Αλλά τι λέει η Εκκλησία. Κάποια παιδιά μου, αγκοπόρησα. Μην τα αφήσεις, λέει στον ιερέα, παράκλητα, χωρίς παρηγοριά, ας το Ευαγγέλιο. Θα μπουν και θα προσκυνήσουν. Όλα τα έχουν οι πατέρες προγραμματισμένα με αγάπη. Μπροστά λοιπόν ο Σταυρός και πίσω η Ανάσταση, αδελφοί μου. Αν δεν ασπαστούμε το Σταυρό, αν δεν ζήσουμε το Σταυρό στην Ανάσταση, δεν θα φτάσουμε. Σας εύχομαι από τα βάθη της ψυχής μου, αυτή η πορεία του αγώνος του πνευματικού να στρεφτεί από επιτυχία για όλους σας και να καταβγαστεί η καρδιά σας η αγωνιζομένη πνευματικά από το φως του Αναστάντος Κυρίου. Θα ήθελα πριν τελειώσω να υπενθυμίσω ότι είναι ανακοινώσω μάλλον ότι ο άλλος, ο επόμενος καταληκτικός εσπερινός θα γίνει εδώ κοντά στον Ιερό Ναό του Αγίου Διονυσίου, Επισκόπου Εγίνης, όχι στον Αρέο Παγίνη, στην άλλη μεριά της πόλης, εδώ στον Ιερό Ναό του Αγίου Διονυσίου, Επισκόπου Εγίνης, Μεζακίνη. Δεύτερο, ξέρετε, έρχεται του Ευαγγελισμού μεθαύριο. Και επειδή τα τελευταία χρόνια μερικά πράγματα τα ξεχνάμε, πολλοί άνθρωποι ξεχνούν να βάλουν τη σημαία στο βαλκόνι τους. Θα βάλετε όλοι σημαίες. Είμαστε Έλληνες και πρέπει να γυρίσουμε στην παράδοση, την ελληνική. Η σημαία μας είναι σύμβολο ακόμως, γι' αυτό έχει το σταυρό. Δεν αγωνιστήκαμε χωρίς το σταυρό για να φτάσουμε στην Ανάσταση και στην Ελευθερία. Αυτά λοιπόν που έγιναν ή και συνεχίζουν να γίνονται τα τελευταία χρόνια στην πατρίδα μας, πρέπει να τα διορθώσουμε αν θέλουμε να προχωρήσουμε όπως παραλάβαμε την παράδοση κρατώντας την ιερά παρακαταθήκη στα χέρια μας. Να βάλετε λοιπόν στα μπαλκόνια σας και να πείτε και στους γείτονές σας σε όλους να βάλουμε τη σημαία, το σύμβολο του αγώνος και των ιεροϊκών θυσιών, το σύμβολο της εσταυρωμένης και αναστημένης Ελλάδος. Και τέλος θα επαναλάβω ότι λέγω κάθε Κυριακή έχουμε αφιερώσει τους καταληκτικούς εσπερινούς στην ελεημοσύνη και στην πρακτική εφαρμογή τους. Και εδώ λοιπόν σήμερα όλοι μας εξερχόμενοι του ναού, αν θέλετε, ό,τι θέλετε μπορείτε να αφήσετε για τους τοπούς. Μου λέει κάποιος πολύ καλός ιερέας μας. Σεβασμιότατε, μήπως κουράζετε τον κόσμο που το λέτε κάθε Κυριακή. Εγώ λέω θα το λέγω και δεν τρέπομαι να το λέγω. Ξέρετε γιατί. Και θα σας εξομολογηθώ κάτι. Αν δεν βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον και αν δεν καταλάβουμε ότι πρέπει να πιάσουμε ο ένας το σφιγμό της καρδιάς του άλλου, δεν προχωράμε. Εγώ θα σας ερωτήσω κάτι. Έχουμε 18 παιδιά με υποτροφία στο εξωτερικό και εδώ. Είπα λοιπόν στον καλό μας αυτό ιερέα. Θα φτάσω και στο σημείο εγώ με το καλυμάθι ανάποδα. Θα το κάνω έτσι ανάποδα. Έξω στην πόρτα της Εκκλησίας θα συγχυανέψω, παρά να μου πει ένα παιδί που σπουδάζει στο εξωτερικό από αυτά που σπουδάζει η Μητρόπολη. Ξέρεις, δεν μου έστειλες, δεν θα μου στείλεις, θα γυρίσω πίσω. Εγώ λοιπόν θα πω καλύτερα να ανοίξει η γη να με καταπεί. Αυτά τα παιδιά είναι δικά μας, δικά σας παιδιά που σπουδάζουν. Πρέπει λοιπόν να τα βοηθήσουμε να ξαναγυρίσουν εδώ με το πτυχίο στο χέρι για να φανούν άξιοι πολίτες αυτής της κοινωνίας και της πατρίδος που δεν ξέρει να κρατάει τα παιδιά της εδώ.
Όποιος έμεινε ως τον καλό μας αυτό ιερέα να δει, όποιος δεν, και εγώ πάντως δεν τρέπομαι. Και δεν τρέπομαι, όπως και κανείς άλλος ιερέας μας, γιατί κάνουμε το καθήκον μας απέναντι στον Χριστό και απέναντι στους ανθρώπους. Και πιστεύω ότι εσείς το αντιλαμβάνεστε πλήρως. Και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και επειδή δεν μπορώ να το κάνω, νοαεώς να ασπαστώ το χέρι του κάθε ενός που κάνει εμιμοσύνη. Αυτή την αξία έχει το κάθε χέρι, να σκύψει ο δεσπότης, να το ασπαστεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για ό,τι κάνετε. Ο Θεός μαζί σας. Ευχαριστώ. Είναι από τον ίδιο ο δούλος του δέσπο.